Γιάννης και πάλι από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα εξετάσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ταυτόχρονα θα δούμε και ένα καινούργιο τύπο διαγράμματος. Το διάγραμμα είναι πολύ απλό να το σχηματίσουμε, να το κατασκευάσουμε. Λέγεται διάγραμμα περιοχής και κατ' ουσίαν πρόκειται για μια τροποποίηση του διαγράμματος γραμμών όπως τα έχουμε δει, όπου η ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στη γραμμή που σχηματίζεται ενώνοντας τα σημεία των δεδομένων στον κάθοδο άξονα και στον οριζόντιο άξονα, αν θέλετε στην ευθεία ψ ίσον 0, χρωματίζεται με κάποιο χρώμα, γεμίζει με κάποιο χρώμα. Στην περίπτωση όπως εδώ που έχουμε αρκετές σειρές δεδομένων, στην συγκεκριμένη περίπτωση 4, θα παράξουμε 4 τέτοιες γραμμές και 4 αντίστοιχες περιοχές, με τη διαφορά βέβαια με αυτό που είχαμε συναντήσει στο διάγραμμα γραμμών, ότι σε κάθε επόμενη από την πρώτη σειρά δεδομένων οι τιμές προστίθενται έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα αθρηστικό, μια συσσόρευση δηλαδή αυτών των τιμών. Το παράδειγμα μας εξετάζει την παραγωγή του καφέ από 4 σημαντικές ως προς την ποσότητα παραγωγή τους χώρες, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Ινδονησία και το Βιετνάμ. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές άλλες χώρες που παράγουν καφέ. Οι συγκεκριμένες 4 όμως παράγουν περίπου το 75%, 70 με 80% περίπου, λίγο 65 με 70%, όχι τόσο πολύ, κοντά στα 2 τρίτα δηλαδή της παγκόσμιας παραγωγής του καφέ, και είναι αυτό που ονομάζουμε σημαντικοί παίκτες στην παραγωγή καφέ παγκοσμίως. Τον πρώτο ρόλο βέβαια ξέρουμε όλοι τον έχει η Βραζιλία, η οποία παράγει ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου το 1 τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής καφέ. Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν και άλλες σημαντικές χώρες. Τρεις από τις πιο σπουδαίες αυτές είναι η Κολομβία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ. Τώρα για όσους ασχολείστε με την παραγωγή καφέ, χώρες όπως είναι η Γουατεμάλα για παράδειγμα, η Ακτοία Ελεφαντοστού, η Ινδία, η Τανζανία για παράδειγμα στην Αφρική κτλ. Μπορεί να σας είναι επίσης γνωστές. Θα αφήσουμε όμως λίγο τώρα αυτές τις λεπτομέρειες και θα πάμε λίγο στην εξής περιγραφή. Ο πίνακας εδώ σας παραθέτει τα δεδομένα όσον αφορά την ποσότητα παραγωγής σε χιλιάδες σάκους, έτσι όπως μετριούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διακίνησης του Καφέ, από τον International Coffee Organization. Μπορείτε να ανατρέξετε και να βρείτε επίσης και περισσότερο πιο παλιά δεδομένα ή και πιο καινούργια, αν θέλετε, από την περασμένη δεκαετία. Αυτό που θέλουμε όμως να επισημάνουμε εμείς σε αυτό το παρόν βίντεο δεν είναι τόσο πολύ το τι συμβαίνει στην οικονομία του καφέ, όσο το πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε και να αναλύσουμε ένα τέτοιο γράφημα. Μπορούμε να το δούμε και εδώ, έτσι, έτοιμο, θα το κατασκευάσουμε βέβαια και από την αρχή, απλά θα μεγαλώσω λίγο τις διαστάσεις του γραφήματος να πούμε δύο λόγια. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν αυτό το γράφημα, προσέξτε, είναι το εξής. Για παράδειγμα, εδώ στην αρχή, στη Βραζιλία, που είναι η πρώτη σειρά δεδομένων, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε αυτή τη νοητή γραμμή, η οποία μας δείχνει τη χρονική εξέλιξη της παραγωγής του καφέ σε αυτή τη χώρα. Από πάνω που είναι η Κολομβία, έχουμε πάλι κάτι αντίστοιχο. Μόνο που αυτές οι τιμές εδώ, αντί να έχουν ξεκινήσει από το 0, εδώ δηλαδή, και να ήταν εδώ κάτω για παράδειγμα, κάπως έτσι, έχουν ξεκινήσει από εκεί που σταματάει η τιμή της Βραζιλίας, της προηγούμενης σειράς δηλαδή. Με λίγα λόγια, σε αυτό το σημείο εδώ βλέπουμε τόσο την παραγωγή της Βραζιλίας και Κολομβίας, αλλά όσο και το άθροισμά τους. Και το ίδιο συμβαίνει αν προσθέσουμε, κυρίες και κύριοι, επόμενες σειρές δεδομένων, όπως είναι η Ινδονησία και το Βιετνάμ. Έτσι, για παράδειγμα, εδώ στην αρχή, που είναι το 2001, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ότι η παραγωγή έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια, γιατί κάθε μονάδα σε αυτό το γράφημα είναι 1.000 σάκι. Όπως το λέει εδώ για παράδειγμα ο τίτλος των άξονα των τιμών, στον κάθε το άξονα. Και το μερίδα του λέοντος εδώ κατέχει η Βραζιλία, η οποία έχει περίπου το μισό από αυτές τις 60 και κάτι χιλιάδες, με την Ινδονησία να έχει την πιο μικρή έτσι, συνεισφορά. Ένα τέτοιο γράφημα, σας το ξαναλέω, μας βοηθάει έτσι ώστε να βλέπουμε τόσο την εξέλιξη των επιμέρους τιμών, των επιμέρους συνορών δεδομένων, κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε και με ένα απλό διάγραμμα γραμμών, το οποίο έχει 4 σειρές δεδομένων,
Ταυτόχρονα όμως η συσσόρευση αυτών των τιμών μας δίνει και την εξέλιξη της ασυνολικής ποσότητας, του αθροίσματος δηλαδή της παραγωγής αυτών των τεσσάρων χωρών. Όπως βλέπετε, έχει πολύ ενδιαφέρον καταρχήν να δείτε, να δούμε όλοι ότι η παραγωγή αυτή εμφανίζει μία περιοδικότητα η οποία επαναλαμβάνεται τόσο σε κάθε επιμέρους χώρα, μία φορά δηλαδή αυξάνεται, μία φορά μειώνεται πάνω κάτω κτλ, όσο και στο άθροισμά της, στο σύνολό της. Από την άλλη μεριά, όπως έχετε παρατηρήσει, μέσα σε 10 χρόνια η παγκόσμια παραγωγή καφέ έχει ανέλθει σημαντικά, έχει αυξηθεί περίπου 25% χοντρικά. Πράγμα που ούτε λίγο ούτε πολύ σημαίνει ότι όλοι μας πίνουμε περισσότερο καφέ όσο περνάνε τα χρόνια. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Ψάξτε το λίγο και μόνοι σας για το αν είναι σωστό και κατά πόσο είναι σωστό να πίνουμε καφέ για την υγεία μας και για την καλή μας διάθεση και κατά πόσο αυτό μας βοηθάει όντως να είμαστε έτσι σε εγρήγορση και να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό. Πώς μπορούμε λοιπόν τώρα να κατασκευάσουμε αυτό το γράφημα? Πολύ απλά, κυρίες και κύριοι. Ας το αφαιρέσουμε εδώ από το προσκήνιο. Τα δεδομένα είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τα πάρετε και εσείς από την ιστοσελίδα ή αν θέλετε να ανατρέξετε στις πηγές που σας δίνει εδώ στο κάτω μέρος ή στο σελίδα και να τα πάρετε και μόνοι σας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά από εδώ. Μπορείτε δηλαδή να τα προσθέσετε από εδώ. Αυτό μπορούμε να το κλείσουμε. Αυτό εδώ. Να το δείτε λίγο εδώ. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ένας πίνακας στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ που είμαστε τώρα, δεν έχουμε παρά, εφόσον ενεργοποιήσουμε ένα από τα κελιά δεδομένων, να καλέσουμε τον οδηγό διαγραμμάτων, να διαλέξουμε τώρα πια την περιοχή και κοιτάξτε να δείτε τώρα λίγο κάτι. Αν διαλέξετε εδώ την πρώτη επιλογή που έχετε, συγγνώμη, τότε κάθε σειρά δεδομένων θα πάει σε μια ξεχωριστή περιοχή και όπως καταλαβαίνετε η πρώτη θα τα καλύψει όλα. Αυτό που θέλουμε είναι εδώ η δεύτερη, να πάρουμε δηλαδή τη συσσόρευση, κάτι παρόμοιο που είχαμε κάνει και στις στήλες, τα ραφδογράμματα δηλαδή, και προσέξτε, μπορείτε και εδώ να πάρετε το ποσοστό σε στίβα, με λίγα λόγια να έχετε το διάγραμμα έτσι ώστε να υπολογίζονται ποσοστά συνεισφοράς σε κάθε έτος και όχι ποσότητες. Προς το παρόν θέλουμε αυτό εδώ, δηλαδή τη συσσόρευση των ποσοστήτων και όχι τον υπολογισμό του ποσοστού. Στο επόμενο βήμα ελέγξτε αν εδώ είναι επιλεγμένα η πρώτη γραμμή ως ετικέτα και η πρώτη στήλη ως ετικέτα, έτσι ώστε εδώ στο κάτω μέρος του διαγράμματος, όπως βλέπετε στον οριζόντιο άξονα κατηγοριών, να έχετε την πρώτη στήλη ως ετικέτα και όχι απλά μια αρρύθμιση 1, 2, 3 κτλ. Το διάγραμμά σας τώρα είναι αυτής της μορφής, μοιάζει πολύ με αυτό που έχουμε δει λίγο πριν. Στο επόμενο ελέγξτε εδώ τη σειρά των δεδομένων, αν όλα είναι καλά. Στο ξαναλέω, αν έχετε έναν οργανωμένο πίνακα δεδομένων, τότε δεν υπάρχει κανένα έτσι, θέμα και πρόβλημα. Θα τοποθετηθούν μια χαρά τα δεδομένα πάνω στο γράφημα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, συμπληρώστε απλά ένα τίτλο στον άξονα, τον οριζόντιο άξονα, που για παράδειγμα είναι το έτος. Κάτι μας ξέφυγε πάλι, Κάτι μας ξέφυγε, ναι. Λοιπόν, έτος, και στον κάθετο άξονα μπορείτε απλά να βάλετε αυτό που έχω τοποθετήσει και εγώ στις μονάδες, για παράδειγμα τους χιλιάδες σάκους. Πιστεύω να σας θύμισε λίγο και το στιχάκι του Καβαδία, το χιλιάδες παραλάμβανες τσουβάλια σόγια. Εδώ έχουμε καφέ, δεν έχουμε σόγια. Τελείωσε την κατασκευή του γραφήματος, κυρίες και κύριοι. Αν εδώ το κάνουμε λίγο έτσι πιο μικρό στο μέγεθος. 2-3 μικρές παρατηρήσεις γύρω από την μορφοποίησή του. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε λίγο στρίμωγμα κατά κάποιο τρόπο των ετικετών στον κάθετο άξονα. Μία λύση είναι να αφαιρέσετε για παράδειγμα κάποιες από αυτές. Για παράδειγμα να αφήσετε μόνο τα άρτια έτη 2002-2004 κτλ. Άλλη λύση, όπως έχετε δει, όπως θυμάστε, είναι εδώ στις ετικέτες να αλλάξουμε τον προσανατολισμό τους, για παράδειγμα στις 45 μοίρες ή στις 30, έτσι ώστε να η πλάγη αυτή τοποθέτηση να δώσει λίγο περισσότερο χώρο για την εμφάνισή του. Κάποιοι μαζί με αυτούς και εγώ πολλές φορές τοποθετούμε έτσι σε διαφορετικό χώρο
το υπόμνημα, μπορούμε να το πάμε για παράδειγμα λίγο έτσι πιο πάνω, αν αυτό δεν προκαλεί υπέρθεση του με το διάγραμμα. Λοιπόν, θα το μετακινήσουμε κάπως έτσι εδώ. Δεν το κατάφερα, μισό λεπτάκι. Γιατί, εντάξει. Κινήσουμε λίγο και αυτό εδώ. Αφήστε λίγο, θα σας πω λίγο το εξής. Ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα είναι να αλλάξουμε λίγο την κλίμακα. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε πολύ πυκνή αυτή την μέτρηση. Θα αλλάξουμε την κλίμακα, κυρίες και κύριοι, από το 0, θα βάλουμε το άνω όριο στο 100.000, έτσι ώστε να έχουμε έτσι λίγο πιο εύκολα έτσι και πιο στρογγυλοποιημένους τους αριθμούς τους οποίες έχουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε εδώ τη μορφοποίηση, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές σε έντονα γράμματα 11. Και πάλι σας θυμίζω ότι αυτό το 11 που κάνω εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε σώνει και καλά να το ακολουθείτε έτσι και εσείς. Εξαρτάται από την εμφάνιση που θέλετε να πετύχετε στο γράφημά σας. Και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να μετακινήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό εδώ το υπόμνημα σε κάποιο χώρο που να ταιριάζει λίγο καλύτερα στο γράφημα, έτσι ώστε να εμφανίζεται πιο σωστά ή τέλος πάντων όπως σας βολεύει ή όπως θέλετε να το εμφανίσετε εσείς καλύτερα. Αυτή η τοποθέτηση του υπομνήματος πάνω δεξιά είναι συνήθως προτιμότερη, τουλάχιστον για μένα και για πολλούς άλλους έτσι, που χρησιμοποιούν γραφήματα, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να βάλετε αυτά τα υπομνήματα, είτε στο δεξί μέρος, είτε στο από πάνω, είτε οπουδήποτε θέλετε εσείς. Αυτό που θέλω να προσέξουμε όλοι και να καταλάβουμε καλά σε αυτό το γράφημα είναι βασικά ότι η τιμή, για παράδειγμα εδώ στο κίτρινο που αναφέρεται στην Ινδονησία, στο 2001, αν πάρουμε εδώ την πρώτη σειρά δεδομένων, δεν είναι, για παράδειγμα, περίπου 50.000 σάκου, η τιμή δεν είναι 50.000, αλλά είναι 50.000 μείον περίπου εδώ το 41.000-42.000 που είναι η αμέσως προηγούμενη σειρά. Προσέξτε με λίγα λόγια αυτή την άθροιση. Όταν είμαστε εδώ, για παράδειγμα, στην κορυφή της κίτρινης περιοχής που αφορά την Ινδονησία, δεν απεικονίζεται μόνο η τιμή της Ινδονησίας, αλλά απεικονίζεται το άθροισμα Βραζιλίας, Κολομβίας και Ινδονησίας. Και αντίστοιχα στην κορυφή της πράσινης περιοχής έχουμε τώρα πια το άθροισμα της Βραζιλίας, Κολομβίας, Ινδονησίας και του Βιετνάμ, και όχι μόνο του Βιετνάμ. Αυτό να το έτσι, έχουμε κατά νου σε τέτοια είδους γραφήματα. Η σκοπιμότητά τους νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρή. Αν θέλουμε να παρουσιάσουμε τέτοιου είδους γραφικές παραστάσεις από δεδομένα, μας βοηθάνε έτσι ώστε να δούμε τη χρονική εξέλιξη τόσο των επιμέρους σειρών, όσο επίσης και του συνολικού αθροίσματος. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας διασκέδαση με τα διαγράμματα των γραμμών. Τα διαγράμματα, συγγνώμη, περιοχών. Για το τέλος, θα ήθελα να σας καλέσω λίγο την προσοχή στα αυτά εδώ τα ερωτήματα που έχουμε στο τέλος της ιστοσελίδας. Σας υπενθυμίζω ότι η παραγωγή του καφέ είναι πάρα πολύ σημαντική για τις φτωχές οικονομίες του τρίτου κόσμου και ότι εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο κατά κύριο λόγο ζουν και εξαρτώνται από την παραγωγή του καφέ. Θα ήθελα λοιπόν, αν έχετε έτσι όρεξη και διάθεση, να ψάξετε ορισμένα θέματα γύρω από αυτό εδώ και να μας τα παρουσιάσετε στο αμφιθέατρο σε κάποια εργασία σας, όπως για παράδειγμα μια σύντομη ανάλυση της παγκόσμιας κρίσης του καφέ, ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη δεκαετία του 2000-2010 για την παγκόσμια οικονομία. Θέλω επίσης να ψάξετε λίγο και να μου πείτε δύο πράγματα για το τι σημαίνει στην αγορά του καφέ η είσοδος του Βιετνάμ σε αυτή την παγκόσμια αγορά του καφέ. 50 χρόνια, για παράδειγμα, πριν που το Βιετνάμ βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τις ΗΠΑ της Αμερικής, αυτή η κατάσταση δεν μας άφησε μόνο μια σειρά από ταινίες που πιθανά να έχετε δει και την παγκόσμια βέβαια αναστάτωση που προκάλεσε αυτός ο πόλεμος και τις πολλές χαμένες ζωές, αλλά είχε και σημαντικές υποπτώσεις και στην οικονομία αυτής της χώρας, μερικές από τις οποίες έχουν αλλάξει πλήρως προς το καλύτερο, όταν επιτρέπηκε στο Βιετνάμ να διαθέσει στην παγκόσμια αγορά τον καφέ του. Βρείτε λίγο το τι συνέβη και γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Επίσης, έχετε υπόψη σας ότι
εφόσον η καλλιέργεια του καφέ είναι μια πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος για φτωχές οικονομίες του τρίτου κόσμου, η καλλιέργειά του εξαπλώνεται όχι πάντοτε κρατώντας κατά νου την προστασία του περιβάλλοντος. Δείτε λίγο και αναλύστε, σας παρακαλώ, αυτές τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του καφέ. Έχετε υπόψη σας ότι δεν είναι και τόσο πολύ αθώα αυτή η καλλιέργεια του καφέ, ούτε επίσης είμαστε αθώοι και όλοι εμείς οι οποίοι καταναλώνουμε αυτόν τον καφέ, ο οποίος έχει παραχθεί με μη περιβαλλοντολογικά σωστό τρόπο. Τέλος, αν γενικώς έτσι σας αρέσουν περισσότερο τα μοντέρνα πράγματα του δυτικού κόσμου και του χρηματιστηρίου, πείτε μας δύο λόγια για το πόσο αξίζουν στο χρηματιστήριο οι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή, στη διακίνηση, στο ψήσιμο του καφέ, γενικά γύρω από τον καφέ. Στην υγεία σας.